Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω την απόψινή καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Καταρίνα Παπακώστα, υφυπουργός Υγείας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπακώστα. Περιμένουμε να πούμε και τον κύριο Κατρούγκαλο να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Έχει μια μικρή καθυστέρηση. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά να σας ευχηθώ. Χρόνια πολλά και θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Και θέλω να εκφράσω και τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του Προέδρου σας, του Σεραφείμ του Φιντανίδη, ενός εξαιρετικού ανθρώπου, ο οποίος πρόσφερε σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να διαφωνούσαμε ιδεολογικά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Είναι η μνήμη στον άνθρωπο που έφυγε. Πολύ σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι έχει αφήσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμάς τους δημοσιογράφους, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την είδηση. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθεροτυπία, έτσι ακριβώς όπως διαμόρφωσε και τον τίτλο της εφημερίδας του. Και την αντικειμενική ενημέρωση. Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λέτε και με βάση την αντικειμενική ενημέρωση, έχω μαζί μου και τον Ευτύχη τον Παλίκαρη, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πώς είδατε εσείς και πώς κρίνετε την τελευταία αυτή παρέμβαση πρώτης τελικής κρίσιμης ψηφοφορίας του Πρωθυπουργού? Ναι. Θα σας έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη σειρά. Τοποθέτησε την διάταξη των πραγμάτων, κάλεσε τους βουλευτές όλων των κομμάτων και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Σε αυτή τη συνέντευξή του απευθύνθηκε στους βουλευτές όλων των κομμάτων αδιακρίτως, του συνταγματικού τόξου, λέγοντας ότι θα πρέπει να ψηφίσει η παρούσα Βουλή Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι πάρα πολύ απλά και ο κόσμος το επιθυμεί και η χώρα το έχει ανάγκη. Η χώρα δεν έχει ανάγκη, αντιλαμβάνεστε, ούτε από εκλογές πρόωρες αυτή τη στιγμή, πάνω σε μια φάση ανάκαμψης την οποία έχει ανάγκη και την οποία επιχειρούμε με όλες μας τις δυνάμεις, και νομίζω ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο για μένα ήταν πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός με ειλικρίνεια και με έναν τρόπο ο οποίος, και δεν καταλαβαίνω εκεί την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε, πολύ ψύχρεμο τρόπο, πάρα πολύ λογικό, πατώντας τα δεδομένα, είπε τι θα συμβεί αν η χώρα αυτή την ώρα, από την παρατεταμένη αβεβαιότητα η οποία δημιουργήθηκε από το καλοκαίρι και μετά με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία διαρκώς ζητούσε εκλογές, δημιουργώντας το κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε, πάμε και μετά την, αν δεν εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, που αυτό δεν είναι το ζητούμενο από τον ελληνικό λαό, πάμε σε μια επόμενη φάση παρατεταμένης αβεβαιότητας και εκεί περιέγραψε τι θα συμβεί. Για να είμαστε ακριβώς ειλικρινείς και υπεύθυνοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό συνιστά τρομοκρατία. Με εξέπληξε δηλαδή η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό συνιστά, αν θέλετε, τρομολαγνία, όπως ελέγχθη. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα που, αν βγούμε στο δρόμο τώρα έξω μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, οι πολίτες την αντιλαμβάνονται, την καταλαβαίνουν και φοβούνται γιατί ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Εξάλλου, αν στη συζήτηση θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Ακριβώς αυτό αποδεικνύεται και από τις δύο νέες μετρήσεις. Μετά στη συνέχεια θα Όχι, απλώς θέλω να πω, αν και οι μετρήσεις για μένα έχουν τη φωτογραφία της στιγμής, όπως λέτε κι εσείς, παρόλα αυτά έχει μία αξία να δούμε πώς κλείνει η ψαλίδα. Ποια είναι η αιτία, λέτε, που κλείνει η ψαλίδα? Η ψαλίδα πατάει πάνω σε αυτό, ότι οι πολίτες δεν θέλουν αβεβαιότητα, γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, γνωρίζει τα δεδομένα και την αισθάνονται πιο οικία, την εμπιστεύονται, ενώ δεν ξέρουν με το ΣΥΡΙΖΑ αύριο τι θα τους ξημερώσει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, αν θα δείτε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο Πρωθυπουργός είναι μακράν εκείνος ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη, ακριβώς επειδή μιλά με τρόπο καθαρό, έχει βάλει τις γραμμές και ξέρουν οι πολίτες τι να περιμένουν. Εν αντιθέσει με τον κύριο Τσίπρα και τους υπολείπους πολιτικούς αρχηγούς που τον στηρίζουν, τον κύριο Καμένο, όπου πραγματικά επικρατεί θολό τοπίο. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Η ένσταση που υπάρχει από πολλούς όταν κάποιος επικαλείται αυτό το επιχείρημα είναι ότι ήθιστε όταν κάνουμε δημοσκοπήσεις να αναφέρονται ως προς την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού πάντα στον Πρωθυπουργό τον οποίο γνωρίζουν σε σχέση με κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζουν. Δηλαδή θεωρείται σχεδόν αυτονόητο το να κερδίζει έδαφος ο Πρωθυπουργός, ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός. Πέρα όμως από αυτό, επειδή μιλήσατε για το δίλημα, το τεράστιο δίλημα που υπάρχει ανάμεσα στο φόβο, που θα τεθεί απέναντι στον κόσμο, περί αβεβαιότητας και σταθερότητας από τη μια και από την άλλη πλευρά, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
ακριβώς το έθεσε, σταθερότητα ή περιπέτεια. Θα ήθελα να σας πω ότι το δίπολο αυτό, φόβος, αγανάκτηση, πέρα από το ότι άκουσα και τον κύριο Λούλη να το επικαλείται ως αναλυτής, υπάρχουν και πολλά διεθνή ΜΜΕ τα οποία αναφέρονται σε αυτό. Και το Bloomberg, αλλά, για παράδειγμα, θα σας έλεγα εγώ σήμερα, το διάβαζα σήμερα το πρωί. Αν θα δείτε τι λέει το Bloomberg, έχει το χάρτη των χωρών. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι η Ελλάδα θεωρείται ως κόκκινη χώρα, δηλαδή ως επικίνδυνη χώρα, να δημιουργήσει αναταράξεις, να δημιουργήσει έκρηξη, να δημιουργήσει συμφορές, όπως λέει το Bloomberg, στην υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή ακριβώς υπάρχει ο εχθρός του ευρώ. Έτσι το αναφέρει το Bloomberg, όχι εμείς. Λοιπόν, ο κύριος δηλαδή Τσίπρας, και το διάβασα σήμερα με εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι από τη μία πλευρά, γι' αυτό εμείς επιδιώκουμε και επιμένουμε στο οι βουλευτές να απελευθερωθούν, να απεγκλωβιστούν από τις γραμμές εκείνες και τις αγγυλώσεις πίσω από τις οποίες ορισμένοι από αυτούς στοιχίστηκαν, και να δώσουμε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εννοείται τις κομματικές δηλώσεις, κομματικές αγγυλώσεις, τους τις δηλώσεις, και εννοείται να κινηθούν περισσότερο εθνικά. Περισσότερο παρά κομματικά. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, οι κομματικές γραμμές θεωρώ ότι απέτυχαν μέχρι τώρα. Και απέτυχαν διότι καταρχήν είναι αναντίστοιχες με την ανάγκη του καιρού, και δεύτερον είναι αναντίστοιχες με τη βούληση του ελληνικού λαού. Και αν κάποιοι επιμένουν να ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την εντολή και την επιθυμία του ελληνικού λαού, θα πρέπει τώρα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία που ο ελληνικός λαός λέει πρώτον ότι δεν θέλει εκλογές, και δεύτερον θέλει εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, να τον σεβαστούν. Και το τελευταίο που θέλω να πω στην παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως είναι στο κάτω-κάτω. Το Σύνταγμα θέλει τις συγκλήσεις και θέλει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί στιγμές που ζήσαμε το 2009. Κύριε Παπαγκό, με ό,τι αυτό. Μονόλογο, όχι, απαντώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Να βάζουμε κάποια τελεία για να μπορούμε. Θεωρώ να... δηλαδή ότι είχαμε στο παρελθόν το 9 αντίστοιχη περίπτωση. Και πήγαμε με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκλογές. Και είδαμε αυτό πώς μεταφράστηκε την επόμενη μέρα στη ζωή της χώρας. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κομβική στιγμή σήμερα. Αυτή την κομβική στιγμή πρέπει πλέον με τη σύνεση και με τις εμπειρίες του παρελθόντος να την αξιοποιήσουμε με προθελία. Αργότερα και η Νέα Δημοκρατία εκλογές. Το ίδιο είχε ζητήσει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι όμως αυτό.